μπορεί να μην βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού ή του χειμώνα, όσον αφορά τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κοιτάμε τα νούμερα και να δούμε πώς πάει ο τουρισμός μας, γιατί η Μαγνησία αλλά και η Θεσσαλία γενικότερα είναι ένας τουριστικός προορισμός και θέλουμε να γίνει ακόμα καλύτερος, να έχουμε καλύτερα νούμερα. Δυστυχώς όμως η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων έδειξε μια μεγάλη μείωση το 2022 σε σχέση με το 2019. Και μαζί μας για να τα συζητήσουμε όλα αυτά είναι ο αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κύριος Κώστας Λεβέντης. Καλησπέρα σας, κύριε Λεβέντη. Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά. Αυτά τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, κύριε Λεβέντη, σας ανησυχούν? Όχι, είναι normal. Mm. Το 19 ήταν η πιο καλύτερη σεζόν πριν από το COVID. Άρα λοιπόν 19, 20, 21, 22, mm-hmm. τα στοιχεία είναι γεγονός ότι είναι μειωμένα. Τα στοιχεία τα οποία, και μάλιστα όχι μόνο μειωμένα, είναι και μικρή η μείωση, διότι ο ΣΕΤΕ δεν λαμβάνει υπόψη του τα βοηθητικά καταλήματα. Δηλαδή βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ξενοδοχεία, στα κύρια καταλήματα. Mm. Και αυτό γιατί μόλις τώρα έχουμε μια διόρθωση με το καινούριο νομοσχέδιο που έχει βγάλει η κυβέρνηση με συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα τύπου R&B που έχουμε μάθει να τα λέμε, καταλήματα. Άρα λοιπόν δεν μας ανησυχεί γιατί ήδη χωρίς να έχουμε απόλυτα τους αριθμούς ακόμα, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς, υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Στο επιμελητήριο αυτά φτάνουν μέσα από τα εργαλεία που έχει, όπως είναι το ΙΤΕΠ, και μετά από μελέτες οι οποίες γίνονται. Οι μελέτες οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα δείχνουν πράγματι ότι φέτος ξεκίνησε μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τη Θεσσαλία. Εννοείται για το 23 ή για το 23. Ωραία, άρα πέρυσι, γιατί έχουμε 2024 τώρα, να μην μπερδεύουμε και τους τηλεθετές, γι' αυτό το αναφέρω. Έκαλα, το 2024 ακόμα τώρα. Ωραία, άρα οι αρχές του 2023, το 23 βασικά, μπήκε πολύ καλά όσον αφορά τον τουρισμό. Πολύ καλά μέχρι τις άσχημες μέρες που περάσαν κάποιες περιοχές, ναι, όπως είναι αυτό ο Βόλος, όπως είναι ευρύτερα το mm-hmm, Πύλιο, mm-hmm. Το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο με τις πλημμύρες και ναι, τα λοιπά. Εκεί είχαμε αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα, αλλά αυτό επηρεάζει πάρα πολύ συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή το κεντρικό, το δυτικό και κεντρικό Πύλιο και κατ' επέκταση το ανατολικό με τον Αγιάννη κτλ. Δεν επηρεάζει τη Σκιάθο, όπου εκεί τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά, δηλαδή είχαμε μια κίνηση φέτος. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, δεν είναι ανακοινώσιμη τα νούμερα τα οποία έχουμε. Πάντως εκείνο που σας λέω είναι ότι πράγματι θα ξεπεράσουμε, εκτός από τις προαναφερόμενες περιοχές που είπαμε, τα νούμερα του 22. Καταλάβατε, αυτό δείχνουν οι αριθμοί αυτή τη στιγμή. Θέλω να πιστεύω ότι το 24 θα είναι μια άλλη χρονιά. Εδώ βέβαια αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Εκεί θέλω να πάμε ναι, και να συζητήσουμε. Αρχικά να κάνουμε μια πρόβλεψη και να μου πείτε την άποψή σας αν θα είμαστε έτοιμοι μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που επηρέασαν και τη Μαγνησία, να υποδεχτούμε τους τουρίστες στην παραλία, ας πούμε, πώς ναι, αναφέρεται στον Αϊγιάννη, ή στις παραλίες που αντιμετωπίσανε, που αλλάξαν μορφή ουσιαστικά. Ακριβώς, μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Παρόλο που ως επιχειρηματίες, ξενοδόχοι, μικρές επιχειρήσεις έχει χαρακτηριστικό mm-hmm. η περιοχή, και θα πρέπει να πω ότι η Θεσσαλία έχει το χαρακτηριστικό των μικρών επιχειρήσεων. Αν εξαιρέσουμε τις φοράδες και ειδικά τη Σκιάθο, όλες οι άλλες επιχειρήσεις είναι οικογενειακές. Ναι. Αυτό είναι και θετικό, αλλά είναι και αρνητικό, κύριε Καλαμαριώργο. Ναι. Και γιατί είναι αρνητικό? Διότι θετικό είναι γιατί είναι μέσα η οικογένεια
και το παλεύει που λέμε. Mm. Απ' την άλλη τη μεριά όμως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και αυτό το έχουμε εντοπίσει στο θέμα της παροχής, της στήριξης που χρειάζονται οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή. Τις αποζημιώσεις εννοείται από την κυβέρνηση, αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς. Mm-hmm. Υπάρχει τεράστια καθυστέρηση. Αν εξαιρέσουμε την πρώτη αρρωγή που έφυγε γρήγορα, υπάρχει μια καθυστέρηση ακόμα να φύγουν τα στοιχεία, ενώ τα έχουν δώσει mm-hmm. οι πληττόμενοι, mm-hmm. να φύγουν τα στοιχεία και να πάνε στο Υπουργείο. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και αυτό είναι καθαρά θέμα της περιφέρειας. Είναι πρόβλημα αυτό. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για 24, μιλάμε για Ιανουάριο και μιλάμε ότι πρέπει οι επιχειρήσεις να ετοιμαστούν μέχρι και τον Μάρτιο. Γιατί ο Απρίλιος είναι ο μήνας πριν τη έναρξη της περίοδου. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, θέλει η κυβέρνηση να το δει και όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες, να φύγουν τα στοιχεία, να πάνε στα Υπουργεία, γιατί εκεί υπάρχει η καθυστέρηση αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από συναδέλφους, οι οποίοι δεν έχουν πάρει το 35% των επιχορηγήσεων, της βοήθειας η οποία έχει υποσχεθεί και έχει θεσμοθετηθεί από την κυβέρνηση. Κλείνοντας, μια τελευταία ερώτηση. Υπήρχαν πολλές επιχειρήσεις, πολλοί συναδελφοί σας που δεν άνοιξαν τα Χριστούγεννα ενώ άλλες χρονιές ανοίγανε? Υπήρχαν, όχι πολλές. Διαιτερούμε ακόμα τα στοιχεία του COVID. Εντάξει. Αν πάμε και εμείς το 19, ναι, υπήρχαν πάρα πολλές. Αν πάμε, και να σας πω σε νούμερο για να μην λέμε πολλές, mm-hmm. αυτή τη στιγμή το 30% περίπου των ξενοδοχείων σε σχέση με το 19 δεν άνοιξε τις ημέρες των Χριστουγέννων. Και δεν άνοιξε γιατί δεν είχε τη ζήτηση που έπρεπε να έχει, καταλάβατε. Mm-hmm. Και δεν σύμφερε, ας πούμε, τις επιχειρήσεις να ανοίξουν, γιατί και το κόστος είναι πολύ μεγάλο πλέον. Τεράστιο είναι το κόστος, γιατί ξέρετε ότι όλα αυτά, τα έχετε πει πολλές φορές, mm-hmm. όλα αυτά έχουν σχέση με την ενέργεια, έχουν με το κόστος, με το ρεύμα και γενικά με ό,τι χρειάζεται ένα ξενοδοχείο να ανοίξει και με το κόστος αυτό που το περιγράφεται κάθε μέρα, το κόστος της αγοράς. Γιατί και εμείς πρέπει να πάμε να αγοράσουμε τα προϊόντα, να πάμε να τα δώσουμε, παρόλο να προσφέρουμε στους πελάτες, παρόλο που πράγματι τα προϊόντα αυτά συνήθως λόγω των μικρών επιχειρήσεων τονώνουν την αγορά, διότι είναι προϊόντα από την περιοχή μας. Mm-hmm. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε στο δελτίο μας και είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Ελπίζω και εύχομαι να πάνε καλύτερα τα πράγματα και τα νούμερα που θα δούμε για το 2023, όπως είπατε και εσείς. Και το 2024 ακόμα καλύτερο, φυσικά. Το 2024 μας ενδιαφέρει. Ό,τι έφυγε. Έχουμε πάρει τη δύναμη, θα το παλέψουμε. Έτσι είναι. Και θέλουμε δίπλα μας να έχουμε όλους τους φορείς και ειδικά αυτούς τους φορείς που διαχειρίζονται τη στήριξη στον επιχειρηματία. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεβέντη. Να είστε καλά. Γεια σας.